Αντί τα παλαιότερα χωρκά είναι η θάλασσα και μπορεί να είναι μόνο μισό μίλιο από τη θάλασσα, αλλά πίσω που λόφων, που έτσι περνώντας κανείς με καράβι, είχε την εντύπωση ότι η Κύπρος είναι ακατοίκητη. Γι' αυτό και η παράδοση ότι η Αγία Ελένη βρε την Κύπρο έρημο. Τίποτα. Πελάρες. Ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα. Ποιος τα ανακάλυψε αυτά τα πράγματα. Η Αγία Ελένη ήρθε το 316 στην Κύπρο, εντάξει, πηγαίνοντας στους Άγιους Τόπους και στράφηκε ξανά από την Κύπρο των επόμενων χρόνων, 317, που ήβρεν τον Σταυρό και άφηκε και τα Αγίνα που άφηκε. Το 316 λοιπόν, ποιος λέει ότι η Κύπρος, ήταν έρημη, ούτε από αρχαιολογικές ανασκαφές αποδεικνύεται κάτι τέτοιο. 326, συγγνώμη, ήρθε. 326 και 327. Λοιπόν, επώς ένα χρόνο προηγουμένως, το 325, επήρε μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο με τεράστια αντιπροσωπεία, που ήταν και ο Σπυρίδωνας κλπ. Ένα χρόνο προηγουμένως. Και δύο χρόνια προηγουμένως, το 324, ενίσχυσε τον Λυκίνιο με 28 στρατιωτικά πλοία η Κύπρος στον αγώνα του κατά του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Πρώτα απ' όλα, η μάνα του, όχι αυτοκράτορα, κοσμοκράτορα τότε, δεν είχε πια μια βαρκούα να έρθει και φέρνει την ο αέρας έτσι. Πλανητάρχης. Πλανητάρχης της εποχής. Mm. Πρέπει να ήρθε με συνοδεία και στρατιωτικά καράβια που την προστατεύαν από τους πειρατές κλπ. Κλπ. Και ήρθαν και πρέπει οι αρχές της πόλης να την υποδέχτηκαν με τον ανάλογο στιμές κλπ. Έτσι εξήγησε και πήγαινε η μάνα του κοσμοκράτορα, του κόσμου όλου. Πια μια βαρκούα πήγαινε κάτω. Ούτε κάτω. Ε? Ούτε κάτω. Όχι.